Ονομάζομαι Άντζελα Λάρδα, είμαι πρόεδρος των θετικών ιστιών της Θεσσαλονίκης. Ωραία, περιέγραψέ μας την κατάσταση πώς είναι και τι θέλετε. Πώς είναι η κατάσταση στην εστία. Αρχικά ξεκινώντας, δεν αρκούν τα δωμάτια για να καλύψουν τους φοιτητές που έχουν ανάγκη από δωμάτιο. 1500 δωμάτια σε σύνολο, το οποίο είναι το 2% των φοιτητών το πεθύτα. Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί περίπου 120 από τους 350 περίπου επίσης που κάνουν αίτηση. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν φοιτητές στον αέρα που δεν ξέρουν αν θα πάρουν μέχρι το τέλος της χρονιάς δωμάτιο και αν θα χάσουν το εξάμηνό τους. Τα κριτήρια είναι συνδυματικά, το που μένεις. Για παράδειγμα, άμα μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα χωριό, δεν μπορείς να πάρεις δωμάτιο στην εστία. Επίσης, όμως, είναι και πολλοί φοιτητές οι οποίοι, βλέποντας την κατάσταση στην εστία, αποτρέπονται από το να κάνουν εκπεραίτηση. Δηλαδή, συγκεκριμένα, έχουμε θέματα με τη συντήρηση, με την καθαριότητα. Το κτίριο ουσιαστική συντήρηση δεν έχει δεχτεί από όταν χτίστηκε. Δηλαδή, γίνονται μπαλώματα. Να φτιαχτεί το σανσέρ, να αλλάξει κάποιο παράθυρο, καμιά πόρτα. Βλέπουμε οροφές να πέφτουν, σκουριά, πέφτουν σοβάδες. Ο τείχος βλέπεις ότι κρατιέται μόνο από την πογιά. Δεν υπάρχει ουσιαστική συντήρηση και αναβάθμιση των κτηρίων. Χρειαζόμαστε νέα κτίρια. Εμείς αυτό έχουμε σαν αίτημα: να χτιστούν νέες εστίες, να αξιοποιηθούν κτίρια και πανεπιστημία του, και περιουσία του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, πάνω από το Παιδαγωγικό ή το Μανδαλίδιο Ίδρυμα, όλα τα κτίρια που είναι πανεπιστημιακή ιδιοκτησία. Να νοικιαστούν δωμάτια σε ξενοδοχεία που να καλύψουν τους φοιτητές που έχουν ανάγκη και να δοθεί επίδομα με ευθύνη του Πανεπιστημίου ή της εστίας για τους φοιτητές που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα του ενοικίου. Βλέπουμε βασικά πώς είναι και η κατάσταση με τα ενοίκια. Έχουν φτάσει στο Θεό. Το Airbnb, ας πούμε, μας παρουσιάζει σαν κανονικότητα το να νοικιάζει δωμάτια από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούλιο, ώστε μετά να μπορούν να τα νοικιάσουν σε, πώς το λένε, εποχιακά και πάλι, χωρίς να υπάρχει καμία σταθερότητα και σιγουριά για το φοιτητή, για το που θα μείνει. Και έχουμε την Βρετανία υποκριτικά να υπάρχει η εφαρμογή της, η οποία και καλά βρίσκει σπίτι στους πρωτοετής, δηλαδή παίζει το ρόλο των μισθητικών γραφείων. Μας κοροϊδεύουν, από την Βρετανία μας παραπέμπουν στο Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο μας παραπέμπουν στην Βρετανία κτλ. Δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, ενώ μας λένε πως ουσιαστικά και καλά ενδιαφέρονται για τους φοιτητές. Ευχαριστώ πολύ.